παρακαλώ. Ας το λύσουμε, πάμε παρακάτω. Όχι, όχι, όχι. Η κυρία Δριτσέλη, σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Δριτσέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και μιλήστε αρκετά δυνατά για να σας ακούμε. Κύριε Τζαβάρα, αν έχω το λόγο, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εξ αρχής είχαμε δηλώσει ότι η πρόταση αυτή της πιστείας ήταν καλοδεχούμενη. Και ήταν καλοδεχούμενη προφανώς και γιατί δεν φοβόμασταν ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πέσει. Θεωρώ ότι κανένας δεν το πίστευε ούτε από εσάς. Το ξέραμε όμως ότι και σε αυτή τη συζήτηση θα επιβεβαιωνόμασταν ως προς το ισχυρό μας επιχείρημα ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα απίστευτο στρατηγικό αδιέξοδο, έχει μια απίστευτη ένδυα επιχειρημάτων για να ανταποκριθεί στα πολύ κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τη χώρα, και τα εθνικά και τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Και ξέραμε ότι αυτό το πρόβλημα εξ αρχής, όπως και είπαμε, ούτε σε αυτή τη συζήτηση θα στεκόταν στο ύψος των περιστάσεων και επιβεβαιωθήκαμε όσον αφορά την άποψη ότι και αυτό το εθνικό ζήτημα, το μείζον εθνικό ζήτημα, για το οποίο έχει και πολύ βαριά ευθύνη διαχρονικά, δεν θα το προσέγγιζε με μια σοβαρότητα, με μια υπεύθυνη στάση, σε ένα πεδίο συζήτησης για μια ωφέλιμη λύση για τη χώρα, αλλά θα το προσέγγιζε μόνο τυχοδιοκτικά. Βγήκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέχρι στιγμής η κοινωνία σοφότερη από τη συζήτηση αυτή? Θεωρώ πως δεν βγήκε. Έμαθε η κοινωνία ποια είναι η άποψη των κομμάτων για αυτό το κρίσιμο ζήτημα? Προφανώς και όχι. Μάθαμε τι θα έκανε ή τι καλύτερο θα έφερνε η Νέα Δημοκρατία με τη διαπραγματευτική της ομάδα για αυτή τη συμφωνία, για αυτό το μείζον εθνικό ζήτημα? Προφανώς και όχι. Ακόμη και οι άνθρωποι με τους οποίους αύριο μαζί θα διαδηλώνετε, όχι όλοι σας, κάποιοι από εσάς, δεν κατάλαβαν τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με το μακεδονικό. Όσο περνάει η συζήτηση, ακόμη και πιο σίγουρη γίνομαι, και είναι προσωπική μου άποψη, ότι αυτή η πρόταση της πιστείας έχει καταλήξει σε ένα αυτογκόλ για την αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα αυτογκόλ γιατί ένα εσωτερικό της πρόβλημα, που προφανώς είναι στρατηγικό και ιδεολογικό, προσπαθεί να το μεταφέρει στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε μια άλλη στιγμή, ίσως αυτό μπορεί να προκαλούσε γέλια. Αυτή τη στιγμή όμως είναι επικίνδυνο. Και είναι άκρος επικίνδυνο, γιατί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ταυτότητα κάθε έθνους, και αυτό δεν λέτε να το καταλάβετε, προφανώς και εδράζεται στην ιστορική συνέχεια, σφυριλατείται όμως καθημερινά και στους αγώνες και στην εργασία και από τις αντιλήψεις και από τα στερεότυπα και, και από την κουλτούρα και τις συνθήκες διαμορφώνεται συνεχώς. Αναλογιστείτε λοιπόν σε ποια μεριά και προς τα πού χτυπάνε τα δικά σας φυριά αυτές τις δύο μέρες που συζητάμε. Εύχομαι να είναι οι τελευταίες ομιλίες αυτές που ακούσαμε, γιατί πραγματικά δεν ήταν μόνο στρατηγικό το αδιέξοδο. Θεωρώ ότι κάποιοι από τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης πραγματικά πιστεύουν αυτά που με φωνές χθες υπερασπιζόταν από το βήμα της Βουλής και που προφανώς έφεραν στο σημείο να αποθρασυνθεί και ένα κομμάτι, μάλλον το ακροδεξιό κομμάτι που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή. Τι μένει λοιπόν από τη συζήτηση αυτή? Εγώ, στοιχειολογώντας αυτές τις ομιλίες, τρία πράγματα διέκρινα. Πρώτον, πολιτική μικροψυχία. Δεύτερον, στρατηγικό αδιέξοδο. Τρίτον, καιροσκοπική ψηφοθυρία. Γιατί μόνο γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο σημείο να καταθέσει πρόταση μομφής, ενώ αυτό το εργαλείο, ένα θεσμικά κοινοβουλευτικό εργαλείο πολύ σημαντικό, θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή και σε άλλα πιο σοβαρά ζητήματα να το χρησιμοποιήσει. Αποκαλυπτική βέβαια και αυτή είναι η συζήτηση. Αποκαλυπτική για δύο πράγματα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, με αυτή τη συζήτηση, έχει διαλέξει ιδεολογικό στρατόπεδο. Και έχει διαλέξει και αρχηγό, άσχετα αν
δεν μπορούν να το παραδεχτούν. Οι εθνικιστικοί παροξισμοί και οι φωνές, οι κορώνες της ομιλίες, ειδικά των εισηγητών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σφράγισαν την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας και επειδή τα γραπτά μένουν, αυτές οι ομιλίες θα σας ακολουθούν και από εδώ και στο εξής θα σας χαρακτηρίζουν. Η πρόταση Μομφής προφανώς και δεν ήρθε γιατί η Νέα Δημοκρατία κόπτεται για το τι θα κάνει η Ελλάδα με αυτό το μείζον θέμα. Αν ήταν να το λύσει, θα το είχε λύσει ίσως τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Γορίδη. Δεν το έκανε. Δεν ήθελε να το κάνει. Και αυτές τις μέρες καταλάβαμε γιατί. Αυτή η πρόταση Μομφής ήρθε γιατί κάθε μέρα εξανεμίζεται ένα αφήγημά της, το οποίο ακούμε δειλά από το 2012, περί ανικανότητας, αχρηστίας και ούτω καθεξής. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι ανίκανη και το αποδεικνύει. Το αποδεικνύει κάθε μέρα, το επιβεβαιώνουν όλοι και η ίδια η πραγματικότητα. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν. Και είναι εξωφρενικό να έρχονται εδώ μερικοί, λανσάροντας πατριωτισμό και με ύφος χιλίων καρδιναλίων, να κάνουν τους ειδήμονες περί των διπλωματικών και των ιστορικών ζητημάτων, επιχειρώντας, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Κύριε συνάδελφε της Δημοκρατίας, λίγη ησυχία σας παρακαλώ, ναι. Επιχειρώντας να εμπεδωθεί στην κοινωνία ότι αυτή η διαπραγμάτευση διεξήχθη εν κενό, τάμπουλα ράσα, η διαπραγματευτική γραμμή της κυβέρνησης. Δεν υπήρξε εθνική γραμμή. Δεν υπήρξαν τελεσμένα τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτές οι δυνάμεις που δυστυχώς δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Και λέω δυστυχώς γιατί η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει μια ιστορική ευκαιρία να ταυτιστεί με τις απόψεις που έχει η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Προσπαθεί να κάνει το ίδιο με αυτό που κάνει και η εθνικιστική δεξιά στη γειτονική χώρα. Και είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν τις δύο χώρες να έρθουν κοντά και δεν επιθυμούν να βαδίσουμε όλοι μαζί στα Βαλκάνια. Η συμφωνία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έχει ως στόχο και ποτέ δεν προβλήθηκε ως τέτοια την επιβολή ενός ισχυρού απέναντι σε έναν αδύναμο, όπως κάποιοι ονειρεύονται στα εθνικιστικά τους όνειρα. Η συμφωνία αυτή έχει στόχο την επίτευξη ενός συμβιβασμού, ο οποίος δεν θα διαλύει την εθνική υπερηφάνεια κανενός και φυσικά δεν θα επιτρέπει το σφετερισμό της ιστορίας από κανέναν. Αυτές οι αδιανόητες κινδυνολογίες και οι φεδρές δικαιολογίες που ακούστηκαν, προφανώς και είναι το φύλλο σικής για να καλυφθεί η φοβική πολιτική στάση των κομμάτων που αυτοχαρακτηρίζονται κατά τα άλλα ως προοδευτική. Και επειδή δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο, ήδη έχω ξεπεράσει το χρόνο που μου αναλογεί, τελειώνω με το εξής. Η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει πολλές προσπάθειες, έχει κάνει πολλές επαναχωρήσεις. Σε αυτό το θέμα δεν έκανε επαναχώρηση και το λέω με πλήρη επίγνωση. Η Ελλάδα ξαναμπαίνει δυναμικά σε αναπτυξιακή τροχιά. Αφήνει πίσω της τα διέξοδα και προχωράει με σταθερά βήματα σε μια νέα φάση ανασυγκρότησης. Σε αυτήν την πορεία, η πρόταση της πιστείας που καταθέσατε αποτελεί ακόμα μια κίνηση πανικού, η οποία όχι μόνο δεν μπορεί να πλήξει την κυβερνητική σταθερότητα, αλλά θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας για την έξοδο από την κρίση.